Επειδή η Επιτροπή μας μεταδίδεται η συνεδρίαση και οι πολίτες είναι λογικό να κρίνουν από τον διάλογο και από την ανάπτυξη των επιχειρημάτων, όπως επίσης να κάνουν και τον αναγκαίο συνειρμό ότι αυτή την ώρα η χώρα μας, ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι θεσμικοί παράγοντες, ο καθένας στο ρόλο του, διεξάγουν την τελική φάση μιας πολύ κρίσιμης διαπραγμάτευσης, από την έκβαση της οποίας θα κριθούν πολλά και σημαντικότερα από αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Έχει λοιπόν σημασία ο τόνος, τα επιχειρήματα, χωρίς να αφιστάμεθα από την αρχική μας επιδίωξη σχετικά με το ζήτημα της Siemens που έχουμε πει ως Επιτροπή. Τονίζω ο τόνος και τα επιχειρήματα. Η αποφυγή μιας αντιπαράθεσης για ημερομηνίες, όπως επίσης και μια όψη δικαστικοποίησης, ποινικοποίησης, μιας πολιτικής έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή μας. Συμφωνώ με την κυρία Πρόεδρο και ορθώς η Επιτροπή μας έθεσε ένα θέμα επίγοντος, δεν μπορούμε να αφήνουμε να περνάνε ημέρες, μπαίνουμε και σε καλοκαίρι τώρα. Πρέπει να υπάρξει ένα πόρισμα κάποια στιγμή από αυτή τη διαδικασία που κάνουμε. Σε ποιο σημείο θα δούμε. Ακούσαμε τον κύριο Βαλιράκη, λογικά είπαμε να έρθει μετά ο κύριος Τουνάς που έχει υπογράψει, που έχει την ευθύνη του εξοδικαστικού συμβιβασμού με τη Siemens. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα 2 και 3 ημερών για να στήσουμε καυγά ή με τον κύριο Στουρνάρα ή και μεταξύ μας. Ο ίδιος προτείνει Δευτέρα 6 του μηνός. Η κυρία Πρόεδρος είπε ότι μέχρι αυτή την Παρασκευή που θα τον καλέσουμε να έρθει στην Επιτροπή δεν υπάρχει θέμα να τον καλέσουμε και για άλλο ζήτημα. Άρα μένουμε ουσιαστικά μια διαφορά 2-3 ημερών για την άλλη εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Να γίνει μια συζήτηση μαζί του. Επαναλαμβάνω, έχει σημασία ο τρόπος που αναπτύσσουμε τα επιχειρήματά μας σε συνάρτηση με το μείζον θέμα το οποίο σήμερα απασχολεί και τη χώρα μας και τους Έλληνες πολίτες, και να υπάρξει μια συμφωνία να έρθει. Εγώ θα έλεγα και πριν τις 6, αν θέλει ο ίδιος. Αν ο ίδιος όχι μια ατζέντα που δεν μπορεί να ελέγξω εγώ, συνεδριάσεων με την Εκουτού και αλλού για μείζονα ζητήματα, δεν έχω αντίθεση και 6 του μηνός να έρθει εδώ. Το μείζον δεν είναι αν θα έρθει στις 3 ή στις 6, γιατί εκεί φτάσαμε με βάση τη συζήτηση που κάνουμε. Το μείζον είναι να έρθει εδώ ο κύριος Τουνάρας και να δώσει, να διαφωτίσει, να δώσει εξηγήσεις. Γιατί θα δώσει και εξηγήσεις για το χειρισμό που αφορά το εξωδικαστικό συμβασμό και τα συνακόλουθα ζητήματα. Τελευταίο θέμα. Ο κύριος Τουνάρας είναι υπόλογος, κατά τη γνώμη μου, για μια πολιτική συμπεριφορά ως πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, ως διοικητής, καθ' υποτροπή πολιτική συμπεριφορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις. Και δυστυχώς παραβιάζει ένα θεσμικό πλαίσιο αυτονομίας της Τράπεζας Ελλάδος. Η Τράπεζα Ελλάδος έχει δεδομένα καθήκοντα, αρμοδιότητες και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Η Βουλή το ίδιο, το δικό της πλαίσιο βάσει του Συντάγματος, η κυβέρνηση το δικό της πλαίσιο με βάση το Σύνταγμα. Όταν ο κύριος Τουρνάρας επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο διάλογο, κατά τη γνώμη μου, συχνά με τρόπο αμφισβήτησης της αρμοδιότητας της κυβέρνησης να ασκεί την πολιτική της. Είναι ένα στοιχείο το οποίο όταν θα έρθει εδώ το συζητήσω και μαζί του και όλοι μας φαντάζουμε και στην άλλη επιτροπή, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Δεν μπορεί να έχουμε πολλά καπέλα. Δεν μπορεί να έχουμε όταν συμπεριφερόμαστε ως εκπρόσωπο μιας τόσο ευαίσθητης αρχής όπως είναι η Τράπεζα Ελλάδος, να έχουμε τις δουλείες και τις αδράνειες του προηγούμενου πολιτικού μας βίου. Τελειώνοντας, κοιτάξτε, δεν κατάλαβα αυτό που είπε η συνάδελφος η κυρία Ραχίλ, ότι πρέπει να... η κυρία Ραχίλ Μακρύ, δεν κατάλαβα που είπε ότι πρέπει να εγγυηθεί η κυβέρνηση ότι δεν θα φύγουν οι υπόλογοι, οι κατηγορούμενοι, δεν κατάλαβα τι ακριβώς πια ιδιότητα, για το θέμα της Siemens. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχει. Έκανε αναφορά στις περιπτώσεις φυγοδικίας που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν με ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως θυμάστε, και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Όμως είναι τώρα, δεν είναι φυγόδικο. Το δέχομαι, κύριε Πρόεδρε, δέχομαι την εξήγηση. Λέω, δεν υπάρχει κάτι που να έχουμε μπροστά μας σαν κίνδυνο. Αυτό ρωτώ. Λέω λοιπόν, συγγνώμη, δέχομαι την εξήγηση, κύριε Πρόεδρε, δώσατε καμία αντίθεση.
Δεν ήξερα αν υπάρχει κάτι καινούργιο μπροστά μας. Αυτό ρώτησα. Ειλικρινά το λέω. Αν δεν έχουμε κάτι επικίνδυνο μπροστά μας. Επιθύρες νέα φυγοδικεία. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ.